Εκτό υπηρεσία, τέθηκε χθε με απόφαση τη ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών και η προϊσταμένη τη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία Ρεθύμνου, η οποία όμω το τελευταίο 20ήμερο είχε καταθέσει τα χαρτιά τη για συνταξιοδότηση. Ωστόσο, το ξύλωμα 20 συνολικά προϊσταμένων εφοριών αφορούσε στο γεγονό ότι καθ' όλη τη διάρκεια του 2009 αλλά και το πρώτο τετράμινο του 2010 όχι μόνο δεν εστίασαν και δεν έπιασαν του στόχου που τέθηκαν, αλλά αντιθέτω εμφάνισαν και καθυστερήσει στην απόδοση εσόδων. Στο μεταξύ, με αφορμή την απομάκρυνση των εφόρων από 20 δόη τη χώρα, ήρθε στο προσκήνιο και το κτίριο Φάντασμα τη Εφορία Περάματο, η οποία, αν και ιδρύθηκε το 2004, εν ποτέ μέχρι σήμερα δεν λειτουργήσε. Την ίδια στιγμή που το δημόσιο κατέβαλε όλα αυτά τα χρόνια τα ενίκια για κτίριο που θα στέγαζε τη δόη Περάματο. Αλλαγέ σημειώθηκαν από χθε και στη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία Ρεθύμνου, καθώ εκτό υπηρεσία στέθηκε μια απόφαση τη ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών και η προϊσταμένη τη τοπική ΔΟΗ, η οποία όμω το τελευταίο 20ήμερο είχε ήδη καταθέσει τα χαρτιά τη για συνταξιοδότηση, μια και έλυγε θητεία τη. Το ξύλωμα 20 συνολικά προϊσταμένων εφοριών, μεταξύ αυτών και τη ΔΟΗ Ρεθύμνου, αφορούσε στο γεγονό ότι καθ' όλη τη διάρκεια του 2009 αλλά και το πρώτο τετράμε του 2010, όχι μόνο δεν έπιασαν του στόχου που τέθηκαν, αλλά αντιθέτω εμφάνισαν και καθυστερήσει στην απόδοση Σώδων. Για την πλήρωση τη καινή θέση έχουν ήδη καταβάλει αίτηση στο Υπουργείο 5 τουλάχιστον στελέχη τη τοπική εφορία, ενώ όλο αυτό το διάστημα χρέη προϊσταμένου εκτελεί ο διευθυντή ελέγχου τη ΔΟΗ, Αντώνη Γουμενάκη. Και την ώρα που η δημόσια οικονομική υπηρεσία του νομού υπολειτουργεί ουσιαστικά λόγω έλλειψη προσωπικού στο προσκήνιο, ήρθε και πάλι η περίφημη ΔΟΗ περάματο. Η εν λόγω υπηρεσία, αν και ιδρύθηκε και εγγενιάστηκε με την πανοκρουσία και το κτίριο που θα τη στέγαζε, εν τούτη ποτέ μέχρι σήμερα δεν λειτουργήσε. Το θέμα αυτό φιγουράρει στο σημερινό πρωτοσέλιδο τη τοπική ελληνική εφημερίδα ρεθμιώτηκα νέα, κάνοντα λόγο για τη δόη φάντασμα του περάματο που νίκεζε το ελληνικό δημόσιο, το οποίο κατέβαλε μηνιαίο μίσθωμα 700 ευρώ από το 2004 έω και το 2009. Η συντάκτη του κειμένου κάνει λόγο για περίπτωση κακοδιαχείρηση και κατασπατάληση του δημόσιου χρήματο, μια και η δόη περάματο που ιδρύθηκε το 2004 με απόφαση του τότε Υπουργού Οικονομικών Γιώργου Αλγοσκούφη θα εξυπηρετούσε, υποτίθεται, του χιλιάδε φορολογούμενου στι πρώην επαρχία Μιλοποτάμου. Για τη στέγαση τη υπηρεσία, μάλιστα, το Υπουργείο είχε συνάψει σύμβαση εκ μισθός σε κοινή του εναντί του ποσού των 1.700 ευρώ μηνιαίω με τον ιδιοκτήτη που ήταν η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Μιλοποτάμου. Το παράδοξο στην όλη ιστορία είναι ότι ενώ η ΔΟΗ δεν λειτουργήσε ποτέ, εν τούτη τα μισθώματα καταβάλλονταν κανονικά μέχρι και το 2009 όταν η κυβέρνηση ανακάλεσε τη λειτουργία τη μη λειτουργούσα ΔΟΗ. Τα τέσσερα όμω αυτά χρόνια το ελληνικό δημόσιο είχε καταβάλει 85.000 ευρώ για ενίκιο, τα οποία επί ουσίας, ήταν χρήματα πεταμένα. Τέλο, ένα ακόμα παράδοξο στην Όλη η τρελή ιστορία είναι και το γεγονό ότι είχε διοριστεί προϊστάμενο στη ΔΟΗ Φάντασμα, ο διορισμό του οποίου δεν ανακαλέστηκε ποτέ μέχρι σήμερα. Όμω, χάρη στην ευσυνειδησία που επιδεικνύει το συγκεκριμένο στέλεχο τη εφορία, όλα αυτά τα χρόνια αρνείται να λάβει το σχετικό επίδομα που προβλέπεται για όσου κατέχουν τη συγκεκριμένη θέση.